Νέα παράταση δόθηκε από τον ΟΠΚΕΠΕ για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου. Ειδικότερα τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου έλυγε η προθεσμία για την υποβολή των παραδεκτών αιτήσεων με τον ΟΠΚΕΠΕ να αξιολογεί τον ρυθμό των αιτήσεων και να δίνει μια επιπλέον παράταση. Με προχθεσινή ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων του ΟΠΚΕΠΕ έχουμε παράταση πλέον στις δηλώσεις καλλιέργειας μέχρι και την Παρασκευή 4 του μηνός. Θα ακολουθήσει και μια επιπλέον διαδικασία δεκαημέρου για τα ΚΙΔ, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και οι προσταφέρεις των οικολογικών σχημάτων στις δηλώσεις καλλιέργειας. Είναι μια θετική εξέλιξη στο να επιτευχθεί η διαδικασία, στο να ολοκληρωθεί το έργο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε πολύ παραπάνω χρόνο με τη δυσκολία που έχει η φετινή χρονιά και με το πόσο άνοιξε το έργο πολύ αργά μετά τις 20 Αυγούστου. Θεωρητικά νομίζω ότι θα υπάρχουν ευήκοα ότα για να δούμε και την περαιτέρω διαδικασία. Όπως εξήγησε ο κύριος Ντογκούλης, ένας πολύ μικρός αριθμός αγροτών δεν έχει υποβάλει ακόμα τη δήλωση για το ΟΣΔΕ, ενώ και οι λίγες ημέρες μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες. Υπολογίζουμε ότι είναι ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 1-2%. Βέβαια στον πανελλαδικό αγκό είναι 6 και 7.000 άτομα. Αλλά θεωρούμε ότι αυτά μέχρι σήμερα αύριο θα κλείσουν οριστικά, για να μπορέσουν και τα ΚΙΔ μετά να επεξεργαστούν τα δεδομένα των αγροτών και να κάνουν την αποσφαλμάτωση. Ο ίδιος τόνισε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν περί τις 30 Οκτωβρίου. Θα έχουμε πιθανή ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής ενιαίας ενίσχυσης στις 30 Οκτωβρίου, ακριβώς μετά την παρέλαση. Και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και όλοι θα βάλουμε πλάτες, ώστε να επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μέσει χρήμα στην αγορά, να κινηθεί η αγορά αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που είναι αρκετά δύσκολη για όλους. Από τον ΕΠΚΕΠΕ διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις με ημερομηνία υποβολής 5 Οκτωβρίου θεωρούνται απαράδεκτες, ενώ θα εκκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να δοθεί για ένα δεκαήμερο η δυνατότητα διόρθωσης των οριστικοποιημένων αιτήσεων στο πλαίσιο της αποσφαλμάτωσης και της υποβολής του συνόλου των ετοιμάτων πληρωμής.